Υπάρχουν πολλοί μύθοι που έχουμε πιστέψει και κάνουν μεγάλο κακό στην καθημερινότητα και τη ζωή μας. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη διατροφή και το σώμα μας, εκεί όπου έχουμε υιοθετήσει 4 μεγάλα ψέματα, τα οποία καλό είναι να αναθεωρήσουμε. Μύθος νούμερο 1. Αν τρώμε το βράδυ, παχαίνουμε. Δεν έχει σημασία το πότε λαμβάνεις τις θερμίδες, αλλά το πόσες θα πάρεις. Για να χάσουμε βάρος, θα πρέπει οι συνολικές θερμίδες που προσλαμβάνουμε να είναι λιγότερες από όσες καίμε. Αν τρώμε το βράδυ, δεν παχαίνουμε, απλώς μας κάθονται βαριές στο στομάχι και δεν έχουμε καλό ύπνο. Μύθος νούμερο 2. Τα τρόφιμα ολικής άλεσης έχουν λιγότερες θερμίδες. Δεν ισχύει. Ο λόγος που οι διατροφολόγοι τα προσθέτουν στη διατροφή μας είναι διότι έχουν περισσότερα ευεργετικά ωφέλη στον οργανισμό μας. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις θερμίδες σε σύγκριση με τα τρόφιμα που δεν είναι ολικής. Μύθος νούμερο 3. Αν κόψεις τους υδατάνθρακες, αδυνατίζεις. Δεν αδυνατίζεις γιατί έκοψες τους υδατάνθρακες, αλλά γιατί λαμβάνεις λιγότερες θερμίδες από όσες λάμβανες πριν. Οι υδατάνθρακες είναι σημαντικοί για τη διατροφή σου, απλώς χρειάζονται μέτρο. Μύθος νούμερο 4. Τρόφιμα που καίνε λίπος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ψέμα. Δεν υπάρχει μαγικό ρόφημα ή τρόφιμο που καίει λίπος. Ο μοναδικός τρόπος για να φύγει το λίπος είναι να παίρνουμε λιγότερες θερμίδες από όσες είναι οι θερμίδες συντήρησης στο σώμα μας.